Καλή σας ημέρα, κύριε Σοφιανέ. Και εν ενεργεία Δημοτικό Σύμβουλο. Και εν ενεργεία Δημοτικό Σύμβουλο. Να σας ευχηθώ καλό μήνα και να ευχηθούμε ταχύ ανάρρωση στον κύριο Κουτσούμπα. Ευχαριστούμε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα πήρε 9% στο Δήμο Αθήνας και διψήφιο ποσοστό σε γειτονιές. Είναι μια καλή βάση εκείνης αυτό? Ναι, είναι μια καλή πολιτική συγκυρία με βάση και την άνοδο του κόμματός μας για να αλλάξουν τα πράγματα στο Δήμο της Αθήνας. Για να ακουστεί δυνατά το ως εδώ σε μια πολιτική που έχει μετατρέψει την πόλη μας σε ένα πάρκο ξενοδοχείων, βραχυχρόνιας μίσθωσης και γειτονιές σε διασκεδαστήρια. Είναι, ξέρετε, αυτή η πολιτική που αντιμετωπίζει την πόλη σαν τουριστικό προϊόν που πρέπει να το αναβαθμίσει για να μεγαλώσουν τα εκατομμύρια των επισκεπτών, για να φτιαχτούν καινούργιες ξενοδοχειακές μονάδες. Και αυτή η πολιτική φυσικά αυτά τα 4 χρόνια είχε τη στήριξη των συνδυασμών του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ τη στήριξη εμβληματικών παρεμβάσεων που έκανε ο κύριος Μπακογιάννης, όπως ο Μεγάλος Περίπατος, όπως η λεγόμενη διπλή ανάπλαση, όπως ο χαρακτηρισμός της Αθήνας σε αναβαθμισμένο τουριστικό πόλη πρότυπο, όπως ακόμα και την επιλογή μέσα στο καλοκαίρι να δοθούν 13,3 εκατομμύρια σε 3 προγραμματικές συμβάσεις για να διαφημίσουν την Αθήνα σαν τουριστικό προϊόν. Ξέρετε, κύριε Σοφιανέ, υπάρχει ένα ερώτημα. Η μάχη με τον κύριο Μπακογιάννη θα είναι αυστηρά αυτοδιοικητική ή θα είναι σε ένα εύρος και πολιτική? Αναφερθήκατε πριν στα λάθη Μεγάλος Περίπατος. Έχω και ένα ερώτημα για την ανάπλαση του Βοτανικού. Ναι, η μάχη είναι πολιτική, γιατί υλοποίησε μια πολιτική ο Δήμαρχος αυτά τα 4 χρόνια. Ταυτισμένος με την κυβέρνησή του, στηρίζοντας όλες τις επιλογές της που ακουμπούν και στη λειτουργία των Δήμων, υλοποίησε βήμα-βήμα μια πολιτική εχθρική για τα συμφέροντα της πλειοψηφίας του λαού της Αθήνας. Το ως εδώ στη μετατροπή της Αθήνας σε ξενοδοχειακό πάρκο, το ως εδώ στη φορομπηξία, 200 εκατομμύρια το χρόνο μαζεύει από τους Αθηναίους, το ως εδώ στη συρρήκνωση του Δήμου της Αθήνας μέσα από ένα πάρτι αναθέσεων εργολαβιών και εκχώρησης λειτουργιών σε επιχειρηματίες, μπορούμε να τα πούμε και αναλυτικά, ξέρετε, κατά υπηρεσία και κατά τμήμα, και φυσικά χορηγός επιχειρηματικών συμφερόντων του Real Estate, το οποίο έχει αγοράσει όλο το ιστορικό εμπορικό κέντρο και επεκτείνεται. Επειδή το θέτεται το ζήτημα, θα έλεγα, ήμουν νιός και γέρασα. Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων, Αθήνα Μητροπολιτικός Δήμος, έχουμε ακούσει διάφορα. Είναι μεγάλα λόγια. Εσείς τι όραμα έχετε για αυτή την πόλη? Διότι όταν εμείς κατεβαίνουμε στην Αθήνα, βλέπουμε μια πόλη πνιγμένη κυριολεκτικά, μια πόλη εχθρική, θα το έλεγα. Είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράφετε, όχι όμως όταν κατεβαίνετε στην Αθήνα στο κέντρο, αλλά και όταν περπατάτε και ζείτε στις γειτονιές της Αθήνας. Ναι, εννοώ όλο το σύστημα το πολεοδομικό. Όλο το πολεοδομικό σύστημα. Υλοποιείται λοιπόν μια πολιτική η οποία δεν έχει στις προτεραιότητες τις καθημερινές ανάγκες των Αθηναίων. Όταν σκορπούν 13 εκατομμύρια για να διαπλατείνουν τα μεγαλύτερα πεζοδρόμια της Αθήνας που ήταν της Πανεπιστημίου και έχουμε σε εκατοντάδες δρόμους πεζοδρόμια του ενός μέτρου ή του μισού μέτρου. Όταν δαπανούν 13,3 εκατομμύρια για να διαφημίσουν τουριστικά την πόλη και τα σχολεία αυτής της πόλης, το 50% των 396 σχολικών συγκροτημάτων είναι μισού αιώνα. Και αντί να υπάρχει ένα πρόγραμμα συντήρησης αλλά και να φτιάξουμε νέα σχολεία, ούτε ένα νέο σχολείο δεν φτιάχτηκε αυτά τα 4 χρόνια και ούτε προβλέπεται να φτιαχτεί. Και η προσχολική αγωγή για 3η χρονιά θα βρίσκεται σε κοντέινερ. Όταν τα οδοστρώματα της Αθήνας είναι σε αυτό το χάλι, όταν εκχωρούνται λειτουργίες σε ιδιωτικές εταιρείες με συμφωνίες εκατομμυρίων, όλα αυτά περνούν μέσα από αποφάσεις που παίρνει αυτός ο Δήμος, είναι πολιτικές αποφάσεις. Γι' αυτό και η δική μας απάντηση είναι ότι πρέπει να συμβάλλουμε σε μια ανάσα στη ζωή, στα οικονομικά των Αθηναίων και ταυτόχρονα σε μια ανάσα στην πόλη. Πολλά μικρά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Χορτάσαμε μεγάλα λόγια, εκθέσεις ιδεών για την Αθήνα. Θα κάνω εκείνο, θα κάνω τ' άλλο. Όταν εκατοντάδες στρέμματα έχουν απαλωτριωθεί στο Δήμο της Αθήνας και δεν έχουν διαμορφωθεί. Όταν έχουμε 450 στρέμματα που ανήκουν στο Δήμο της Αθήνας, στο Γουδί, και δεν έχει διαμορφωθεί ένα πρότυπο αστικό άλσος. Όταν έχουμε
δεκάδες προβλήματα σε αυτή την πόλη και αντί να αντιμετωπίσουμε... Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και την ανάπλαση του Βοτανικού? Όχι βέβαια, γιατί η ανάπλαση του Βοτανικού είναι μια ανάπλαση τσιμέντου, mm-hmm. είναι μια ανάπλαση γκαζών, είναι μια ανάπλαση η οποία βοηθάει επιχειρηματικά συμφέροντα μαζί με την κορονίδα της, που είναι φυσικά το επιχειρηματικό κέντρο των τραπεζών 53.000 τετραγωνικών τσιμέντου που θα χτιστεί δίπλα από το γήπεδο, το οποίο θα φτιαχτεί με 113 εκατομμύρια λεφτά του Δήμου και του Δημοσίου και μετά θα παραχωρηθεί η ιδιοκτησία του για έναν αιώνα σε μια ανώνυμη εταιρεία. Όλα αυτά τα έχουν ψηφίσει μαζί με τον κύριο Μπακογιάννη οι συνδυασμοί του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, υλοποιώντας αυτό το πρότυπο της πόλης η οποία είναι ανοιχτή στα επενδυτικά συμφέροντα και στο τουριστικό προϊόν. Πάντως ο κύριος Μπακογιάννη ζήτησε συγγνώμη για το μεγάλο περίπατο. Η συγγνώμη παρόλα αυτά συνεχίζει, η συγγνώμη λέει γιατί δεν το έκανε επικοινωνιακά καλά. Εγώ να θυμίσω στους φίλους που μας ακούνε ότι όταν μιλάμε για μεγάλο περίπατο, το αρχικό σχέδιο που είχε παρουσιάσει και που με την δική μας αποφασιστική συμβολή ματαιώθηκε, περιελάμβανε εκτός από αυτό που είδαμε 3 χρόνια και ακόμα συνεχίζεται η ταλαιπωρία στην Πανεπιστημίου, περιελάμβανε να κλείσει, να πεζοδρομήσει την Αθηνάς, να πεζοδρομήσει την Καραγιώργη Σερβίας, να πεζοδρομήσει την Ερμού ως την Ασωμάτων. Αυτά αποτράπηκαν κατά από την πίεση και τη δική μας αλλά και των επαγγελματιών και των κατοίκων και των εμπόρων της περιοχής. Όμως παρόλα αυτά το κόστος για την πόλη είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο να πλακοστρώνεις την κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος για 1,5 εκατομμύριο. Γιατί αυτό έκανε, μια πλακόστρωση. Και είχε 1,5 χρόνο με λαμαρίνες τη βιτρίνα αυτής της πόλης. Και φαντάζομαι θα έχετε μια άποψη για το τι γίνεται στην πλατεία Εξαρχείων. Στην πλατεία Εξαρχείων, παρά τις τεκμηριωμένες προτάσεις για να γίνει ο σταθμός του μετρό στην το Σίτσα και Μπουμπουλίνας, προχώρησε στην πλατεία Εξαρχείων γιατί αυτό βολεύει την κατασκευαστική εταιρεία. Και μετά είναι άλλη ιστορία οι λεγόμενες αναπλάσεις στους σταθμούς. Mm-hmm. Αλλά ξέρετε, βάζει ο Δήμαρχος έτσι, κλούβες στον ΜΑΤ για να κάνει ανάπλαση στο στρέφι για να το δώσει μετά σε μια εταιρεία να διαχειρίζει την εστίαση, βάζει κλούβες του Δρακόπουλου για να φτιάξει ανάπλαση σε ένα παρκάκι της γειτονιάς που μετά από 8 χρόνια θα το παραδώσει στον Ερυθρό, έτσι, δηλαδή σε ιδιωτικά συμφέροντα. Ακριβώς. αλλά δεν πάει να διαμορφώσει απαλωτριωμένους χώρους που ήδη τους έχει πληρώσει ο Δήμος της Αθήνας, ο Δημότης της Αθήνας, να τους διαμορφώσει σε χώρους πρασίνου. Κύριε Σαφιανέ. Και έχουμε υποδείξει συγκεκριμένα, μιλάμε για εκατοντάδες στρέμματα, τα οποία τα έχουμε υποδείξει, τα έχουμε με μια έννοια απαιτήσει. Δεν μπορεί 9 στρέμματα στους Λαχανόκηπους, στη Λένορμα, στο τέταρτο διαμέρισμα, να τα έχει ο καταπατητής εδώ και 4 χρόνια και να μην τον βγάζουν έξω για να διαμορφώσουν το χώρο. Κυρία Σαφιανέ, μια ερώτηση που φαντάζομαι την έχετε ακούσει και σας την έχουν κάνει πάρα πολλές φορές στις περιοδίες που κάνετε. Γιατί δεν έγιναν συζητήσεις για μια κοινή κάθοδο στο Δήμο της Αθήνας, ενδεχομένως και σε άλλους μεγάλους Δήμους? Γιατί όσον αφορά εμάς, έχουμε μια διαφορετική πολιτική, άλλες προτεραιότητες και κυριαρχήσεις. Αυτοί που ψήφιζαν μαζί θα μπορούσαν να κατέβουν και μαζί. Όμως δεν το κάνουν. Και διαγωνίζονται είτε για την πίτα της κεντροαριστεράς, σε έναν ανταγωνισμό με τον κύριο Μπακογιάννη, ποιος μπορεί να φέρει περισσότερους τουρίστες στην Αθήνα. Αυτό το μοντέλο της πόλης έχει ήδη δημιουργήσει πίεση και αγανάκτηση σε μεγάλο κομμάτι του λαού της Αθήνας. Γι' αυτό και τη διάθεση που υπάρχει, ειλικρινά υπάρχει διάθεση, όχι άλλη θητεία Μπακογιάννη. Αυτή τη διάθεση μπορεί να την εκφράσουμε εμείς, με γνώσεις, με πείρα, με συνέχεια, με μαχητικότητα, την οποία την έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Η υποψηφιότητα Κασιδιάρη. Η υποψηφιότητα Κασιδιάρη ακουμπάει στο κόμμα το οποίο είναι απόκομμα πλέον Σπαρτιάτες. Αυτό το κόμμα πήρε 4% στο Δήμο της Αθήνας. Έχει αντιμετωπιστεί και θα αντιμετωπιστούν οι ναζιστές στις γειτονιές μαζί με το λαό, διεκδικώντας τα προβλήματά του. Νομοθετικά βλέπετε κάποια κίνηση? Γνωρίζετε ότι εμείς σαν κόμμα δεν συμφωνήσαμε με την νομοθετική κίνηση της κυβέρνησης, ούτε συμφωνούμε σε ρυθμίσεις νομοθετικές οι οποίες είναι και γενικές
και οι οποίες ανοίγουν πόρτες και παράθυρα σε παρεμβάσεις πάνω στη συνολικότερη πολιτική λειτουργία και όχι φυσικά μιλώντας για τους ναζιστές. Άλλωστε, έχουμε συμφωνήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτή η παράταξη, όπως και αν εμφανιστεί, δεν θα έχει καμία δυνατότητα προβολής στο Δήμο της Αθήνας. Και μια τελευταία ερώτηση. Βλέπετε δεύτερο γύρο? Νομίζω ότι είναι απαίτηση του λαού της Αθήνας να υπάρχει δεύτερος γύρος και στο δεύτερο γύρο να υπάρχει πραγματική διαφορετική πολιτική που θα αντιπαρατεθεί με την πολιτική Μπακογιάννη. Και αυτό πιστεύω το εκφράζουμε εμείς και το αντιλαμβάνεται και ένας ευρύτερος κόσμος. Και επειδή συνήθως έχετε καλές μετρήσεις, αυτό που ακούγεται το τελευταίο διάστημα ότι δεν θα είναι έκπληξη να περάσει ο υποψήφιος Κομμουνιστικού Κόμματος στο δεύτερο γύρο, το βλέπετε? Κοιτάξτε, εγώ σας ξαναλέω, βλέπω αυτή τη διάθεση στη συζήτηση με τον κόσμο και αντιλαμβάνεται ευρύτερος κόσμος, άλλωστε εκφράζεται και στο ψηφοδέλτιό μας η ευρύτερη αυτή συνάντηση, ότι πραγματικά πρέπει να μπει επιτάπητος η ανάγκη αλλαγής στην Αθήνα. Γιατί ξέρετε, όταν στο Δημοτικό Συμβούλιο προτείναμε και λέγαμε στον κύριο Μπακογιάννη, γιατί να έχουμε τόσο υψηλούς συντελεστές, γιατί να φορολογείται ο Δημότης της Αθήνας όταν το ξενοδοχειακό κεφάλαιο δεν πληρώνει τίποτα σε αυτό το Δήμο, κάντε δραστική μείωση. Εμείς δεν είναι λόγια εκ του ασφαλούς, το κάναμε στην Πάτρα. Ο πατρινός, ξέρετε, πληρώνει 50-70 ευρώ λιγότερα το χρόνο στο Δήμο από ό,τι πληρώνει ο Αθηναίος. Μάλιστα. Και ο επαγγελματίας της Αθήνας πληρώνει 200-400 ευρώ περισσότερα από αυτά που πληρώνει ο πατρινός επαγγελματίας. Αυτά μπορούν να γίνουν. Μάλιστα. Είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν. Μπορούμε να καταργήσουμε την ελεγχόμενη στάθμευση. Ξέρετε, υπολογίζουν να εισπράξουν 10 εκατομμύρια το χρόνο από κλήσεις. Από κλήσεις και από ελεγχόμενη στάθμευση. Κύριε Σοφιανέ, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να σε ευχηθώ καλό κουράγιο και καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Να είστε καλά.